Πρόεδρε, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας εχθές. Είδαμε όμως να είναι και λίγο εκρηκτική προς το τέλος η συνεδρίαση, γιατί άναψαν τα αίματα σχετικά με την παιδί. Θέλουμε μία ενημέρωση σχετικά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε για τη θεσμική συνεδρίαση. Πρώτον, ότι εκδόθηκε ψήφισμα για το θέμα του εφετείου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Κέρκυρα. Ήταν ένα σχεδόν συνεννητικό ψήφισμα. Δεχτήκαμε, το Δημοτικό Συμβούλιο δέχτηκε τις προτάσεις και τροποποιήσεις και από τα υπόλοιπα μέλη και αυτό το θα είναι σήμερα έτοιμο. Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα ήταν η έλλειψη του σχεδίου προβολής, τουριστικής προβολής του Δήμου μας, όπως κατατέθηκε από τον κύριο Χαλικιόπουλο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Στο θέμα αυτό έγινε μια μεγαλύτερη και ευρύτερη συζήτηση για το θέμα του μοντέλου της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα των εκλογών για την παιδί. Πράγματι δημιουργήθηκε μια κατάσταση για λίγο έκρηθμη. Αναγκάστηκα ως πρόεδρος με βάση τον κανονισμό να διακόψω τη συνεδρίαση για 5 λεπτά. Από τη συζήτηση που προέκυψε, λύθηκαν όλα τα θέματα, η εκλογή έγινε κανονικά και σεβόμενη την ετοιμιγορία του κερκυραϊκού λαού. Αυτό που με λύπησε, και το λέω και σαν πρόεδρος αλλά και σαν άνθρωπος, είναι η αποχώρηση του ψηφοδελτίου, του κοινού ψηφοδελτίου του κυρίου Γεωργίου Καρύδη και Παναγιώτη Τάκη, όπως τον ξέρουμε, Μεταλλινού, παρόλο που το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχτηκε να συμμετάσχει παρόλο τις μικροπαρατυπίες με βάση το γράμμα του νόμου. Έκανε μια εξαιρετική τοποθέτηση και ο κύριος Γιώργος Καρύδης σχετικά με το πώς λειτουργούν οι νόμοι. Αυτό μου έδωσε και με τη δυνατότητα να παρουσιάσω μια περίπτωση εργασίας και για την εκλογή της Δημοτικής Επιτροπής, που εκεί φάνηκε ότι μπορεί να υπάρξει μια περίπτωση σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που οι δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης να αποκλείσουν την μείζωνα αντιπολίτευση από τη Δημοτική Επιτροπή. Οπότε τα πράγματα εξελίχθηκαν και τελειώσαμε εξαιρετικά. Με την ευκαιρία θέλω να μιλήσω ότι στις πολύ λίγες μέρες, λόγω και της αρρώστιας που είχα, έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι τρεις καταπληκτικές κυρίες με μεγάλη εμπειρία και γνώση. Οπότε θέλω να σας πω κάτι, ότι τα πάντα πάνε στο σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων έγκαιρα, δηλαδή ακόμα και τα ψηφίσματα και οι ερωτήσεις και θέματα προημερεσίας πριν τη συνεδρίαση έχουν πάει σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Και έχουμε κάνει και ένα ακόμα βήμα, τα θέματα πηγαίνουν και οι εισηγήσεις και στο σύνολο των Προέδρων των τοπικών κοινοτήτων. Διότι θέλουμε να αναβαθμίσουμε το ρόλο των Προέδρων των τοπικών κοινοτήτων και αυτό θα φανεί στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι η λεγόμενη συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής. Θέλουμε λοιπόν οι πάντες να έχουν τα πάντα έγκαιρα. Για το ΣΥΠΑΠ και το ΣΥΠΙΠΑ είχαμε εκλογή. Είχαμε εκλογή και όλες οι προτάσεις του Δημάρχου γίνανε ομόφωνα αποδεχτές. Επίσης, αν αναπατώμε, συζητήθηκε το θέμα του εργοστασίου Δεσίλα και οι δυνατότητες. Ήταν η ερώτηση για το εργοστάσιο Δεσίλα. Ανέφερα την απάντηση που μας έστειλε το Υπουργείο Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, που καταλήγει ότι εμείς χρήματα δεν έχουμε να βοηθήσουμε για αυτό το πράγμα. Μας κατέθεσε μια ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη ερώτηση ο κύριος Γιώργος Καρύδης. Στο θέμα αυτό τοποθετήθηκε εκτενώς ο Δήμαρχος και ανέφερε την πάγια θέση και από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά και την θέση που έχουμε ομόφωνα ως Δήμος, να εξαντλήσουμε κάθε μέσο και τρόπο προκειμένου ο χώρος αυτός να γίνει χώρος δημοτικός, διότι ιστορικά είναι χώρος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπολίων Νήσων, είναι ζωτικής σημασίας, με μεγάλη ιστορική και αρχαιολογική σημασία ο χώρος αυτός, και ο χώρος αυτός πρέπει να περιέλθει στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, στην Κέρκυρα.
θα ήταν καλό να υπάρχει και μια παρέμβαση και μεγαλύτερη βοήθεια και από πλευράς κυβέρνησης, να γίνει κατανοητό από κάποιες συζητήσεις, μπορώ να το πω και αυτό, από την Τράπεζα Πειραιώς και να κατανοήσουν ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να γίνει ένας ακόμη εμπορεύσιμος χώρος όπως κάποια άλλα οικόπεδα. Έχει σημαντικότατη αρχαιολογική, ιστορική σημασία και ζωτική σημασία για την πόλη της Κέρκυρας.